Δείτε στο δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Στην τελική ευθεία για τις εκλογές της 6ης Μαΐου. Ναι, υπό όρους για το στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Θέρμη. Βοήθεια του Δήμου Καλαμαριά στα θύματα της κρίσης. Εκδήλωση της πρωτοβουλίας στους νέους επιβάτες. Το μεγάλο συνθέτη Μίμη Πλέσα θα έχει την τιμή να απολαύσει το κοινό στις 12 Μαΐου στο ΚΑΠΑ στην περιοχή της Φεραίας. Τα αθλητικά νέα και ο καιρός της εβδομάδας. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και Χριστός Ανέστη, είμαι η Ζένια Γκουτούλια και αυτό είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Στην τελική ευθεία βρισκόμαστε για τις κάλπες της 6ης Μαΐου. 36 ήταν συνολικά τα κόμματα που κατέθεσαν αίτηση για τη συμμετοχή στις εκλογές, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ. Ναι, υπό προϋποθέσεις, δήλωσε ο Δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος που μίλησε στη Citizen TV για τα κέντρα υποδοχής μεταναστών, τα οποία ήδη στείνονται σε όλη την Ελλάδα. Οι φήμες ήθελαν ένα από τα κέντρα υποδοχής να είναι στο στρατόπεδο του 561ου τάγματος πεζικού, το οποίο δεν ισχύει όπως δήλωσε και ο ίδιος. Βοήθεια στα θύματα της κρίσης θα προσφέρει ο Δήμος Καλαμαριάς με τη συμβολή των πολιτών. Συγκεκριμένα ο Δήμος καλεί τους πολίτες να δώσουν ό,τι μπορούν από παλιά ρούχα μέχρι έπιπλα και τρόφιμα σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Δημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής. Η ανεξάρτητη πρωτοβουλία πολιτών Θερμαϊκού διοργανώνει εκδήλωση με ομιλητή τον καθηγητή του συνταγματικού δικαίου του ΑΠΗ ΘΙΤΑ, κύριο Κώστα Χρυσόγωνο, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Απριλίου στο γήπεδο Beach Volley των νέων επιβατών. Εκτός από την πολιτική ομιλία, προγραμματίζονται και παράλληλες μουσικές εκδηλώσεις με τρία μουσικά σχήματα της περιοχής. Το μεγάλο συνθέτη Μίμη Πλέσα θα έχει την τιμή να απολαύσει το κοινό στις 12 Μαΐου στο ΚΑΠΑ στην περιοχή της Περαίας. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, πρωταθλητής της Β' κατηγορίας γυναικών στο βόλεϊ αναδείχθηκε ο ΑΟ Θερμαϊκού το Σάββατο, νικώντας τον ΠΑΟΚ στο κατάμεστο γήπεδό του με 3-1. Ο καιρός θα συνεχίσει να είναι αίθριος με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 12 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Την Πρωτομαγιά ο καιρός θα αλλάξει με αυξημένη συννεφιά καθώς και πιθανότητα για βροχή. Αυτό ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Για περισσότερες πληροφορίες και βίντεο επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.citizentv.gr. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.